στη διάψευση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν νέο στρατό ή σύνοριοφυλακή στη Συρία, προχώρησε το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Η διάψευση ήρθε μετά την οργισμένη αντίδραση της Τουρκίας στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών να εκπαιδεύσουν στρατιώτες συμπεριλαμβανομένων Σύρων Κούρδων ανταρτών. Στην ανακοίνωση του, το Πεντάγωνο διευκρινίζει ότι η εκπαίδευση είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια για τους εκτοπισμένους πολίτες που επιστρέφουν στις κατεστραμμένες κοινότητές τους. Η στρατιωτική αποστολή μας στη Συρία θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα ίδια λάθη που κάναμε το 2011, όταν η πρόωρη αποχώρησή μας από το Ιράκ επέτρεψε στην Αλ-Κάιντα να επιβιώσει και να μετεξελιχθεί στον ISIS. Αυτό το κενό επέτρεψε στον ISIS και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις να οδηγήσουν τη χώρα στο χάος. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρεξ Τίλερσον, μιλώντας από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, επανέλαβε τη δέσμευση της Ουάσιγκτον για μεγαλύτερη παρουσία στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η απομάκρυνση του Μπασάρ Αλ-Άσαντ από την εξουσία παραμένει πρωταρχική σημασία στόχος για τον Ντόναλντ Τραμπ.